Γεια χαρά σε όλους, φίλε μου. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε ένα θέμα από κάποια άλλη πλευρά ίσως, το θέμα του Αντιχρίστου, και να επεκταθούμε στο χωρίο που αναφέρεται ή δυνατόν πλανήσει και τους εκλεκτούς. Τι θα κάνει, φίλε μου, ο Αντίχριστος τόσο φοβερό ώστε να μπορέσει ακόμα να πλανήσει και τους εκλεκτούς, δηλαδή τους ολίγους, γιατί σύμφωνα με τις αιρήσεις του Ευαγγελίου έχουμε ακούσει τον Κύριο μας Ιησού Χριστό να λέει «Πολύ γάρισε η εκλητή, ολίγη δε η εκλεκτή». Την εκλεκτή μερίδα λοιπόν αυτήν θα βάλει στο στόχαστρό του ο άνομος, ο Υιός της απολίας, ο έσχατος των πάντων, ο Αντίχριστος, και μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενα της Αποκάλυψης και άλλων Αγίων Πατέρων, ή δυνατόν, δηλαδή αν είναι δυνατόν, θα πλανήσει ακόμα και αυτός, και για να μην συμβεί αυτό θα κολοβωθούν η ημέρα, δηλαδή θα τρέχει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Κάτι το οποίο το βλέπουμε και στη σημερινή εποχή, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός σε σχέση με το παρελθόν. Λοιπόν, φίλοι μου, πρώτα απ' όλα έχουμε τα λεγόμενα microchip, την επανάσταση των microchips, τα οποία βλέπουμε σιγά σιγά να κατακλείζουν όλο και περισσότερο τον σημερινό άνθρωπο με διάφορες χρήσεις, είτε για την τηλε ή για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση σε κάρτες, είτε για να απλοποιήσει ο σημερινός σύγχρονος άνθρωπος στη ζωή του ακόμα περισσότερο, να νιώθει πιο ασφαλής, για την υγεία του βλέπουμε ακόμα χρήσιμο είναι, και για πολλές άλλες περιπτώσεις, και κατά κάποιο τρόπο είναι πλέον ένα βήμα πριν την παγκόσμια εφαρμογή τους. Πρώτα απ' όλα, φίλοι μου, θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά που θα ακούσετε δεν είναι κάποια σίγουρη άποψη ότι πρέπει να την πιστέψετε, είναι απλώς εικασίες και έρευνες και κάποιες προγνώσεις, ας το πούμε, για το που μπορεί να φτάσει η όλη αυτή η κατάσταση των microchips και των μέσων των τεχνολογικών σήμερα, των οποίων βλέπουμε σιγά σιγά να ξεφυτρώνουν ένα-ένα τα επιτεύγματα τα οποία θα απλοποιήσουν τη ζωή του ανθρώπου και του υπάρχονται μια καλύτερη ασφαλώς και ασφαλέστερη ζωή. Έτσι λοιπόν, είναι απλώς μία συζήτηση για προβληματισμό και έτσι να την πάρετε. Λοιπόν, βλέποντας αυτά τα microchips, θα τολμούσαμε να πούμε ότι μοιάζουν όπως μοιάζαν τα πρώτα αεροπλάνα των αδελφών Wright, τότε που προσπάθησε ο άνθρωπος να πετάξει σιγά σιγά στον αέρα και έκανε δειλά-δειλά τα πρώτα βήματά του. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, μοιάζει και τα σημερινά αυτά τα microchip, nanochip και ούτω καθεξής. Απλώς όμως μας προμηνύουν τι μέλη γενέστε στο άμεσο μέλλον. Καταρχήν, πιστεύουμε και είναι πολύ πιθανόν ο έσχατος Αντίχριστος να χρησιμοποιήσει όλη αυτή την κρυμμένη τεχνολογία, την οποία ασφαλώς και κατέχουν σε κάποια απόκριφα εργαστήρια οι οίκοι, οι οποίοι διοικούνται, οι μεγάλοι χρηματιστοπιστωτικοί οίκοι, οι οποίοι δαπανούν πολλά ποσά σε έρευνες, ειδικά πάνω στην υγεία και
στα θέματα μακροζωίας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ο Αντίχριστος όταν θα έρθει θα χρησιμοποιήσει αυτά τα κρυφά επιτεύγματα, τα οποία ασφαλώς και δεν θα γνωρίζει ο άνθρωπος, τα οποία θα είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, η βασιλεία του Αντιχρίστου ή του Χριστού, αν θέλετε, στην εποχή εκείνη, δηλαδή ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει να πείσει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος μας ότι άλλος θα έρθει στο ίδιο όνομα και αυτό να πιστέψετε, που λέει στους Εβραίους, δηλαδή θα έρθει ως αυτός να είναι ο Μεσσίας και ο αναμενόμενος Υιός του Θεού, ο οποίος θα έρθει να σώσει το γένος των Εβραίων και κατά επέκταση όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και θα τον αγαπήσουν οι Εβραίοι πρωτίστως και θα τον κάνουν βασιλέα. Η βασιλεία του όμως, φίλοι μου, θα περιλαμβάνει τα εξής φοβερά. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει και θα υπόσχεται την μακροζωία, δηλαδή ο άνθρωπος δεν θα πεθαίνει, θα ζει 1000 έτη. Ήδη υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι λένε και υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει 150 χρόνια, 500 χρόνια και το καθεξής. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει αυτήν την τελεστική πρόταση για όλους τους ανθρώπους και βεβαίως όλοι οι σαρκικοί άνθρωποι πολύ ευχάριστα το δεχτούν, καθώς 1000 χρόνια στη γη είναι ένα δελεαστικό νούμερο. Μην ξεχνάτε, κάπως τόσα χρόνια ζούσαν και οι άνθρωποι πριν τον κατακλυσμό. Ο Μάθος Άλλας, ο Νόε, ο Αδάμ και άλλοι πολλοί, οι οποίοι ζούσαν έτσι πάρα πολλά για να αυξηθεί το γένος των ανθρώπων τότε. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσει να εφαρμόσει ο Αντίχριστος, με τη βοήθεια βέβαια της τότε τεχνολογίας. Θα υπόσχεται τουλάχιστον 1000 έτη στον σημερινό άνθρωπο, ώστε να εισέλθει στη βασιλεία του. Δεύτερον, με τα διάφορα μικροτσίπς τα οποία θα είναι σε πολύ πιο εξελιγμένη μορφή, θυμηθείτε αυτό που σας είπα πριν με τα αεροπλάνα, θα μπορεί να ελέγχει όλες τις ασθένειες και να μην αρρωσταίνει ο άνθρωπος ποτέ. Θα μπορεί ο άνθρωπος, φίλοι μου, να παρακολουθείτε και να μην βλάπτει τον άλλον κανένας, ώστε να μην κάνει κακό, δηλαδή να μην μπορεί ούτε να τον χτυπήσει, ούτε να τον σκοτώσει, ούτε να τον κλέψει, ούτε να κάνει το παραμικρό κακό στον άλλον, καθώς θα παρακολουθείτε πολύ στενά και όσοι, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε, θα προβαίνουν σε δυσενέργειες, θα τιμωρούνται αμέσως και ακαριαία και με παραδοματικό τρόπο, ώστε να μην κάνουν τίποτα οι άλλοι. Μια κοινωνία λοιπόν, η οποία δεν θα υπάρχει το κακό, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, το κακό. Τρίτον, φίλοι μου, με την βοήθεια πάντα των microchips αυτών, ο άνθρωπος δεν θα πεινάει. Καθώς ένα microchip θα το ρυθμίζει την πείνα και με ένα χάπι το οποίο θα περιέχει όλα τα συστατικά που χρειάζεται ο άνθρωπος να διατραφεί και να συντηρηθεί στη ζωή, θα λαμβάνει αυτό το χάπι και αυτομάτως δεν θα αισθάνεται καμία πείνα και θα μπορεί να διαβιώνει βέβαια με πολύ ελάχιστη διατροφή στον κόσμο του Αντιχρίστου. Και όλα αυτά βέβαια θα μοιάζουν σαν δέλεαρ για όλους τους ανθρώπους. Αλλά το τέταρτο και πιο σημαντικό απ' όλα θα είναι η εικονική πραγματικότητα, φίλοι μου, την οποία θα πέφτει ο άνθρωπος και θα ζει. Στην ουσία με αυτήν θα συμμετέχει στη βασιλεία του Αντιχρίστου, δεχόμενος βέβαια το σφάγισμα του ανώμου, το οποίο θα, με το σφάγισμα στο δεξί χέρι, θα εισέρχεται
στην βασιλεία εισαγωγικά του Αντιχρίστου και το σφράγισμα στο μέτωπο θα τον βοηθάει να ζει εικονικά την βασιλεία αυτή και να τη γέπεται, η οποία βέβαια θα είναι μια ψεύτικη βασιλεία. Πώς θα γίνει αυτό, δεν απορείτε φίλοι μου. Ο άνθρωπος, ο Αντίχριστος μάλλον, θα έχει βρει πάρα πολλά στην ζωή του ανθρώπου ώστε να επεμβαίνει ακόμα και στον ύπνο του. Κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος θα συμμετέχει σε αυτό το ανώμημα, θα πέφτει για ύπνο, θα κοιμάται δηλαδή, και εκεί μέσα μετά με τη βοήθεια πάντα των μικροτσίπς που θα έχει και στο εγκέφαλο με αυτό το εμφυτευμένο πολυτσίπ, το οποίο βέβαια θα έχει καταστατήσει τον εγκέφαλό του κατά κάποιο τρόπο και θα ελέγχει τα νεύρα με ακτίνες λέιζερ, θα ενεργοποιεί την εικονική πραγματικότητα, το οποίο ο άνθρωπος θα ζει όταν κοιμάται. Δηλαδή ο άνθρωπος θα κοιμάται και θα ζει αυτό που ο ίδιος ο καθένας θέλει και έχει στην ψυχή του, με τη βοήθεια βέβαια πάντα των δαιμόνων, οι οποίοι βλέπουμε να εισέρχονται κατ' όνα σε πολλούς ανθρώπους. Οι δαίμονες είναι αμέτρητοι, σας πληροφορώ, είναι πάρα πολλοί. Και θα τον αναγκάζουν, μάλλον δεν θα καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ότι θα ζει ένα ψέμα κοιμόμενος και ότι υποθεί η ψυχή του θα το έχει ο καθένας, δηλαδή οτιδήποτε ένας θα, ας πούμε, που έχει πάθος στην αιμαργία θα τρώει ό,τι θέλει, ο άλλος θα μοιχεύει, ο άλλος θα πορνεύει, ο καθένας με τα πάθη της ψυχής του, τα οποία βέβαια θα είναι συνεργεία των δαιμόνων. Και ξυπνώντας από αυτόν τον ύπνο, ερχόμενος στην πανωματικότητα βέβαια άνθρωπος, θα νομίζει ότι έχουν περάσει κάποια χρόνια, ενώ θα έχουν περάσει μόλις μισή ώρας ύπνου, και θα επιδιώκει πάλι ξανά και ξανά να πέφτει σε αυτό το λίθραγο, το οποίο θα του προσφέρει ο Άσχοτος Αντίχριστος, δηλαδή την αιώνια ζωή εδώ στην πήγε αυτή η ζωή. Ο Αντίχριστος θα του προσφέρει την χιλιετή ζωή, σύμφωνα βέβαια πάντα θα πατήσει εκεί για χίλια χρόνια που λένε και η Αποκάλυψη, και έχουν πλανηθεί και οι χιλιαστέ λεγόμενοι Ιεχουβάδες. Θα τον πιστέψουν βέβαια πρώτοι και αυτοί, καθώς θα τους δώσει χίλια χρόνια εδώ στη ζωή στη γη, αλλά στην ουσία θα είναι σαν να ζουν μια αιωνιότητα, καθώς στην εικονική πραγματικότητα την οποία θα τους προβάλλει θα ζουνε, εννοείται, θα νομίζουν ότι θα ζουνε για πάρα πολλά χρόνια και όπως αυτοί θέλουν. Δηλαδή ο καθένας θα μοιχεύει, θα πορνεύει, θα κάνει, θα δίνει, θα ράνει, χωρίς βέβαια να βλέπει τον άλλον, καθώς θα γίνεται αυτό μόνο στον ύπνο του, σου λέει, δεν βλέπω κανέναν. Και παρά τα αυτά βέβαια η αμαρτία θα είναι ολοσχερή και πασιφανές. Ήδη με αυτή την εικονική πραγματικότητα ετοιμάζονται τα τσιράκια της νέας τάξης πραγμάτων να την προβάλλουν σαν και στις ταινίες πορνό, που θα μπορεί ο καθένας πλέον με τη βοήθεια της τεχνολογίας να ζει το πορνό σε εικονική πραγματικότητα, κάτι βέβαια που είναι πολύ πολύ τραγικό και για την σύγχρονη εποχή. Βέβαια για να γίνουν όλα αυτά, φίλοι μου, θα χρειάζεται ο άνθρωπος με τη θέλησή του να μπει σε αυτή τη βασιλεία του οποίου την προσφέρει ο Αντίχριστος, και ασφαλώς θα έχει βρει το νεύρο της θελήσεως, ας το πούμε έτσι, και το σύστημα όλο θα λειτουργεί βέβαια αν το θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτή θα είναι η έννοια της φραγίδας και θα αφήνει τον Αντίχριστο να επεμβαίνει και να κάνει στη ζωή του ακριβώς ό,τι θέλει ο ίδιος ο Αντίχριστος. Και όλα αυτά θα μοιάζουν βέβαια σαν πολύ καλά και όμορφα, πλην όμως όταν θα αναλάβει την εξουσία πραγματικά θα αρχίσει τότε το καταστροφικό του έργο. Αυτά, φίλοι μου, είναι μία άποψη άλλη για να καταλάβουμε λίγο πολύ τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο
θα μπορέσει να πλανήσει τους εκλεκτούς, δηλαδή η αιώνια βασιλεία του Αντιχρίστου στην γη. Αυτό πιστεύουμε θα είναι ένα από τα πολλά που θα κάνει ώστε να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες και προβληματισμοί και βλέπουμε βέβαια κατά που μπορεί να οδηγηθεί η ανθρωπότητα με την φοβερή τεχνολογική εξέλιξη που υπάρχει στις μέρες μας. Αυτά αφήνουμε προς το παρόν. Για χαρά σε όλους.